το Σπύρο στη θέση του, γιατί πρέπει να φύγω σφεράτο, να πάω στο Μπουτάρι, γιατί έχουμε δουλίτσες με τις απευθυνίες Κινέζους κλπ. Ξέρει κυρία Κουντουρά. Χαίρομαι για δύο πράγματα. Καταρχάς, ότι εδώ πέρα είναι πολύ νέοι άνθρωποι. Και χαίρομαι επίσης γιατί όταν γίνεται οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας παγκόσμιο, φωτίζεται παγκόσμια, όπως η Θεσσαλονίκη με αυτή την έκθεση, είναι πραγματικά περήφανος και πρέπει όλοι τέτοια γεγονότα να βοηθάμε, γιατί είμαστε λίγο δύσκολα, μην πω καμία άλλη λέξη. Ο τουρισμός, επειδή δεν έχουμε φράγκο, καθώς έχετε καταλάβει, και πιθανότητα να μην έχουμε για πολύ καιρό, ο καθένας πρέπει να κάνει οτιδήποτε για να βοηθήσει. Και εγώ τώρα στα γεράματα μου ήρθε η πλασιά, αν δεν νομίζετε. Και η μόνη λύση, αν τα λέμε τα πράγματα έτσι τελείως και κάθαρα από το όνομά τους, είναι να παίρνουμε λεφτά απ' έξω με οποιοδήποτε τρόπο. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Όπου για αυτό που έλεγε και η Μελίνα, εκπαιδευόμενος του Σπύρου, όπου για σκάψη να μιλήσει πολιτισμός. Αναξιοποιητός προς το παρόν βεβαίως, αλλά όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Εγώ θεωρώ ότι αν κινήσουμε κανονικά όπως το κάνουν και πολύ καλά κάνουν, γιατί εγώ στην αρχή συνεργάστηκα με ενδιαφέρον πάρα πολύ τουρισμό και σαν μαραθώνα και σαν πληκτιονία, θα σας τα πω πολύ γρήγορα. Συνεργάστηκα πρώτα με την προηγούμενη υπουργό, την Όλγα, την κυρία Κυπολογιάννη τέλο πάντων, και όταν άλλαξαν τα πράγματα και έφυγε, βρήκα ένα λόγο, οπότε και πάλι θα μου κάτσει τώρα και τέτοια. Αλλά ευτυχώς μου έκατσε η κυρία Κουντουρά, την οποία έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και συνεργαζόμαστε καταπληκτικά και αυτή έχει την ευφυΐα και την δικαιοσύνη να το κάνει συνεργασία. Συνεργάζεται με όλους. Και δεν έχει σημασία από ποιο κόμμα είσαι ή από πού προέρχεσαι ή ποια είναι η ατζέντα σου, αλλά όταν συνεργάζεσαι, έχει πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα. Επίσης, εκτός ότι είμαι εγώ τυχερός, είναι και αυτή. Γιατί ένας υπουργός συνήθως το ζηλώνει σε ένα χρόνο, ενάμιση, δεν προφταίνει όσο ευφυής και να είναι, που οι περισσότεροι δεν είναι, αλλά υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν προφταίνει μέχρι να καταλάβει σου γίνεται και να βάλει ένα πλάνο, να μου ψηλώσει, να βάλει τον άλλο, άλλο την άλλη ατζέντα του, το οποίο και αυτό δεν προφταίνει να την κάνει, ικανό ή ανίκανο. Ο ανίκανο θα κάνει πιο γρήγορα στα λάθη πάντω. Αλλά η Έλενα και εσείς που είμαι νομίζω, της Μακεδονίας Στεράκης, έχουν την τύχη, τους έκατσε και μπορούν να συνεχίσουν αυτό που αρχίσανε. Εγώ το έχω παρακολουθήσει από την αρχή με την Έλενα το κόλπο που κάνει. Συνεργάζεται, έχει γίνει σωστά, έχει πάει στη Ρωσία, Αμερική, Ομογένειες, Ουπαμούχες.